Πλησιάζουμε προς τις ημέρες του Πάσχα. Πριν εισέλθουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, υπάρχουν δύο μεγάλα γεγονότα. Το ένα είναι η Ανάσταση του Λαζάρου και το άλλο είναι η είσοδος του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα. Ήθελα λοιπόν με τη βοήθεια του Θεού το ένα θέμα να το μιλούσα απόψε και το άλλο να το μιλούσα την ερχομένη Δευτέρα, προκειμένου να έχουμε μία γνώμη επάνω στα θέματα αυτά, τα οποία είναι πολύ διαφωτιστικά για τον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ σας το θέμα της Αναστάσεως του Λαζάρου. Είναι μία υπόθεση τοποθετημένη μερικές ημέρες μπροστά από την Ανάσταση. Η Ανάσταση του Λαζάρου δεν έχει γίνει την ημέρα που εορτάζεται, όπως κι άλλες εορτές η Εκκλησία μας τις έχει μεταφέρει από σκοπιμότητα. 4 μήνες γρηγορότερα περίπου έχει αναστηθεί ο Λάζαρος. Όταν εορτάζεται η μέρα του Λαζάρου, ο Χριστός μας είναι προσκεκλημένος, όπως θα λέγαμε, γίνεται ένα τραπέζι ευχαριστήριο και ο Χριστός μας είναι προσκεκλημένος και ο Λάζαρος είναι στο τραπέζι. Αυτά είναι τα γεγονότα τότε, αν κανείς διαβάσει τη σειρά. Η Ανάσταση του Λαζάρου κάθε αυτό είναι σε ένα άλλο κεφάλαιο, στο 10ο κεφάλαιο, που έχει τις λεπτομέρειές της και αναφέρει εκεί, αν κανείς διαβάσει, θα βρει ότι ο Χριστός μας μετά την Ανάσταση του Λαζάρου έφυγε εις πόλη Εφραήμ, τη λεγόμενη, και έμεινε εκεί και έπειτα ξαναεπέστρεψε προ 6 ημερών του Πάσχα, που του κάμανε το ευχαριστήριο τραπέζι στη Βηθανία, που την άλλη μέρα το πρωί εισήλθε στα Ιεροσόλυμα, φεύγοντας από το τραπέζι εκείνο που του είχαν κάνει το βράδυ οι αδελφοί του Λαζάρου. Ο Λάζαρος και οι αδελφές του, δηλαδή οι αδελφοί Λαζάρου και τους 3 λέγω. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας δεν είναι ούτε πρόκειται να μας ρωτήσει κανένας πες μου την ακριβή ημερομηνία της Αναστάσεως του Λαζάρου, δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Η Βασιλεία των Ουρανών δεν έχει προφορικά ώστε να πούμε ότι θα πάρουμε μικρό βαθμό στα προφορικά. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι ζωή, είναι πράξης, πρακτική υπόθεση. Εκεί να μην χωλαίνουμε, στα προφορικά ασχολαίνουμε. Γιατί πολλοί άνθρωποι αν ερωτηθούν σου λένε ότι εγώ δεν ξέρω, αλλά εγώ το πιστεύω. Κατά συνέπεια, τι κάνεις. Εάν λοιπόν λέγω κανείς θελήσει να βρει που αναφέρεται η Ανάσταση του Λαζάρου, θα πάει στο 10ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Κανένας από τους άλλους Ευαγγελιστάς δεν αναφέρει την Ανάσταση του Λαζάρου, μόνον ο Ιωάννης. Τώρα, γιατί όταν συνέγραψαν οι άλλοι δεν συμπεριέλαβαν αυτό? Ίσως από σκοπιμότητα, διότι ο Λάζαρος ακόμη ζούσε. Ο Ιωάννης έγραψε τελευταίος, έγραψε 90 ετών και ως φαίνεται ίσως να είχε κοιμηθεί, γιατί ο Λάζαρος έζησε 33 χρόνια μετά την Ανάστασή του. Έγινε επίσκοπος εις την Κύπρον, τον χειροτόνησαν βέβαια στα Ιεροσόλυμα οι Απόστολοι επίσκοπο και τον έστειλαν στην Κύπρο και έγινε επίσκοπος Κυτιαίων. Γι' αυτό και η Εκκλησία της Κύπρου πολύ τον τιμά τον Λάζαρο, διότι οι Εβραίοι φρόντιζαν να τον φωνεύσουν, διότι πολλοί πίστευαν
εξαιτίας της Αναστάσεώς του εις τον Χριστόν. Μάλιστα, εάν έχετε τριώδιο στο σπίτι σας και δεν έχετε προσέξει ποτέ, ή αν θέλετε να μάθετε ορισμένες λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση του Λαζάρου, πηγαίνετε μια μέρα κατά αυτά στην εκκλησία εκεί στο αναλόγιο που είναι το τριώδιο, και πηγαίνετε την ημέρα εκεί που είναι η εορτή του Λαζάρου και διαβάστε αυτά που είναι γραμμένα με τα μαύρα γράμματα των σκεπτικών, δηλαδή της ημέρας που γράφει το Λαζάρου. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Αναφέρει ότι η Παναγία μας του έφτιαξε το ομοφόριο, όπως έφτιαξε και τον άραφο χιτώνα στον Κύριό μας η Ιδία η Παναγία μας, έτσι έφτιαξε και στον επίσκοπο αυτόν, τον Λάζαρο. Αναφέρει επίσης ότι ο Λάζαρος ποτέ του δεν έτρωγε κάτι μετά την Ανάστασή του χωρίς να το γλυκαίνει. Ως φαίνεται έφερε την πικρία του Άδου εδώ, και όσα χρόνια έζησε πάντοτε θα λαμβάνει κάτι γλυκαντικό για να μπορέσει να το φάει, διαφορετικά δεν μπορούσε να το φάει. Και ακόμη μία παράδοση λέγει ότι ουδέποτε γέλασε ο Λάζαρος όλα τα χρόνια που έζησε, ή μόνο μία φορά που είδε κάποιον που πουλούσε άνθη και έκλεψε από μια αυλή μια γλάστρα και την έβαλα πάνω στο καρότσι του και προχωρούσε. Και τον ήκουσαν και γέλασε, διότι του φάνηκε τόσο ανάποδο, ανακόλουθο. Και όταν ερωτήθη από τις αδελφές του τι ήταν εκείνο το οποίο έκανε να γελάσει, είπε ότι γέλασα διότι είδα τον πυλόν να κλέβει τον πυλόν. Είδα, λέει, το χωματένιον άνθρωπο να κλέβει τη χωματένια γλάστρα. Εν πάση περιπτώσει, επιτρέψετε μου να σας διαβάσω το ιστορικό του θανάτου και της Αναστάσεως του Λαζάρου. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Ειν δε της ασθενών Λάζαρος από Βηθανίας, ή το κάποιος λέγει άρρωστος, ο οποίος ονομάζεται Λάζαρος, που ήταν από τη Βηθανία». Η Βηθανία, ξέρετε, είναι κοντά στα Ιεροσόλυμα, περίπου 18 στάδια, δηλαδή περίπου 2 μίλια. «Εκ της κόμης Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής. Ήν δε Μαρία, η αλείψασα τον Κύριο Μύρο». Παίρνει ορισμένα περιστατικά ο Ιωάννης για να μας πει περίπου περί τίνους ομιλεί. «Και εκμάξασα τους πόδας αυτού τεστριξή αυτής». Εδώ δεν ξέρω αν μπορείτε να παρακολουθήσετε. Η Μαρία πράγματι το Σάββατο το βράδυ έκανε αυτό το πράγμα. Έπινε τα πόδια του Χριστού, εμύρωσε τα πόδια του Χριστού και με τα μαλλιά της εκαθάρισε. Κατά συνέπεια αυτός εδώ ομιλεί, έχει υπόψη όταν γράφει πράγματα που είχαν γίνει γρηγορότερα. Γι' αυτό δικαιολογείται εκείνο που είπαμε γρηγορότερα, ότι ο Ιωάννης έγραψε πολύ αργότερα και τα είχε υπόψη του όλα. «Εις της οποίας ο αδελφός Λάζαρος εισένει», ή το άρρωστος. Ο Χριστός προφανώς δεν είτο εκεί, δεν είτο στη Βηθανία. «Απέστειλαν ουν εαδελφέ προς αυτόν λέγουσε, Κύριε, είδε, μάθε, ον φιλής ασθενή». Αυτόν που αγαπάς, προφανώς ήσαν ο Χριστός μας ή το φιλικό πρόσωπο, οικογενειακό πρόσωπο, όπως θα λέγαμε, στας αδελφάς και στο Λάζαρο, και προφανώς το Λάζαρο φαίνεται έδειχνε την αγάπη του, και αυτές πεθεώρησαν καθήκον να τον ειδοποιήσουν εκεί που είναι, με τη λακωνική αυτή έκφραση, Κύριε, πήγαινε να του πεις, έστειλαν κάποιον, πήγαινε να του πεις, ον φιλής ασθενή. Τίποτα άλλο. Ούτε από τι ασθενή, ούτε από πότε ασθενή, ούτε να έρθει, ούτε τι λες
τι φάρμακο να πάρουμε ή τι να κάνουμε. Τίποτα. Απλώς να τον πληροφορήσεις ότι αυτόν που αγαπάει ασθενή. Είναι μια συνταγή μεγάλη αυτή, και εμείς δεν την ξέρουμε. Δεν την εφαρμόζουμε ποτέ μας, διότι δεν την ξέρουμε. Αλλά υπάρχει το εξής, ότι εμείς δεν μπορούμε αυτή την έκφραση να τη χρησιμοποιήσουμε στο Χριστό για έναν αρρωστό μας, για το παιδί μας, για το κορίτσι μας, για τον σύζυγο, για την σύζυγο, για τον αδελφό, δεν ξέρω ποιο. Δεν μπορούμε. Διότι αν του πούμε φερτίν, Κύριε, ο γιος μου εάν φιλείς ασθενή, θα σου απαντήσει ή θα μου απαντήσει, θα μου πει, πού το ξέρεις ότι φιλώ τον Υιόν σου, ότι αγαπώ τον Υιόν σου? Γιατί για να αγαπάει ο Χριστός κάποιον, θα πρέπει να ακούει αυτός τον Χριστό. Τα παιδιά τα δικά μας δεν θέλουν καν να ακούσουν για τον Χριστό. Τα κορίτσια τα δικά μας δεν θέλουν καν να πιαστεί το σώμα του τον Χριστό. Πώς θα πάει η μάνα τώρα, πώς θα πάει ο αδελφός, πώς θα πάει ο πατέρας να ζητήσει βοήθεια από τον Χριστό? Κάθε στιγμή ούτε καν θέλουν να ακούνε περί Χριστό, περί Χριστού. Διότι τους ελέγχει τον παράνομο βίο, τους βάνει χαλινάρι στη σάκα τους, στο εγώ τους, και δεν τον θέλουν τον Χριστό. Εδώ γνώριζε η οικογένεια αυτή ότι ο Χριστός τον αγαπά, διότι και αυτός αγαπούσε τον Χριστό. Γι' αυτό εμείς δεν έχουμε πρόσωπο ούτε στον Χριστό, ούτε στην Παναγία, ούτε σε Αγίους να πάμε, εάν έχουμε ασθενή, όχι επί το πλήστο. Αυτό είναι το θλιβερό, που στο μέρος αυτό το Ευαγγέλιο εμείς δεν μπορούμε να το βάλουμε στη ζωή μας. Γιατί ως επί το πλήστο δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τον Χριστό ή να ανταγαπηθούν, όπως θα λέγαμε. Δεύτερον, ο Χριστός ξέρει προκαταβολικώς και πότε θα αρρωστήσει ο άνθρωπος, είτε αφ' αυτού του είτε ο ίδιος το επιτρέψει. Ξέρει από τι πάσχει και αν πρέπει να μείνει στο κρεβάτι και αν πρέπει να γίνει καλά, όλα τα ξέρει. Μη υποδεικνύουμε εν διάφτη περιπτώση τρόπους εις τον Χριστό να κάνεις, όπως ορισμένοι μάλιστα λένε, κάτι άλλο, να τον αρρωστήσει ή να την αρρωστήσει, να βάλει μυαλό. Ποτέ σας μη υποδεικνύετε τρόπους εις τον Θεό. Κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει τι πρέπει να μεταχειριστεί για να βοηθηθεί ένας άλλος. Μη υποδεικνύουμε τρόπους εις τον Θεό. Πολλές φορές ο Θεός τον πιο χειρότερο του εχθρόν τον ικανοποιεί έτσι, και τον θάλπει και τον περιθάλπει κατά τέτοιο τρόπο, γνωρίζοντας ότι αυτός, εάν του σφίξει λίγο τα λουριά, όχι μόνο δεν θα επιστρέψει, όχι μόνο, αλλά και θα βλασφημίσει ακόμη, θα αμαρτήσει παραπάνω. Γι' αυτό μένει στην άκρη. Δεν τον βοηθάει να αμαρτήσει ακόμη. Τον αφήνει μέχρι εκεί. Δεν μπορούμε εμείς να μπούμε στο πόσο Θεός σκέπτεται. Και ξυπνάδες, μη εκφράζομαι. Απλώς να του πούμε, Κύριε, σε σένα έχουμε κάποια ελπίδα. Του λέμε, έχουμε έναν άρρωστο σπίτι. Εσύ ξέρεις πώς και τι θα κάνεις. Όπως σε αυτή την περίπτωση. Εμείς ανοίγαμε να του λέγαμε να πάρει αεροπλάνο και να έρθει. Δεν του είπαν τέτοιο πράγμα οι γυναίκες. Ούτε ο Χριστός έκαμε αυτό. Του Χριστού του είπανε ότι ο φίλος του ασθενεί, και αυτός έμεινε δύο μέρες εκεί πέρα ακόμη και τον άφησε και πέθανε. Έμεινε δύο μέρες. Η απόσταση εκεί που ήταν ο Χριστός μας ήταν 30 στάδια περίπου. Μια ημέρα δρόμο μακριά ήταν ο Χριστός. Μια μέρα να πάει. Δύο μέρες που έμεινε, τρεις. Και μια μέρα να έρθουνε, τέσσερις μέρες. Τον βρήκε τέσσερις μέρες στο Λάζαρο στον τάφο. Δεν χρειάζεται λοιπόν στον Θεό να του υποδεικνύουμε εμείς τρόπους θεραπείας ή τρόπους επεμβάσεως. Ο Θεός ξέρει πότε, πώς, τι στον καθένα. Έχουμε όμως υποχρέωση να του το φέρουμε υπόψη στην προσευχή μας και να του πούμε, Θεέ μου, όπως βλέπεις το παιδί μας είναι κάτω, εσύ γνωρίζεις, παρέβλεψε τις αμαρτίες μας, αν είναι θέλημά σου, βοήθησέ μας, ξέρω εγώ τι.
Ο λακωνικός αυτός τρόπος των γυναικών αυτών είναι κλασικό παράδειγμα. Όμως περνάει απαρατήρητο, όπως σας είπα και γρηγορότερα. Εν πάση περιπτώσει, ακούσας δε ο Ιησούς αυτό που έφερε ο Αγγελιοφόρος, είπε αυτή η ασθένεια ουκ εστί προς θάνατο, αλλά περί τίνους είναι, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού. Αυτή, λέει, η ασθένεια θα βγάλει καλό και θα δοξαστεί ο Θεός. Και ο άνθρωπος πέθανε. Που εμείς θα λέγαμε, τι καλό θα βγάλει πως τον άνθρωπος πέθανε. Πού πήγαινε, θα πήγαινε η δική μας η σκέψη και πού πήγε του Χριστού. Χριστός σαν Θεός γνωρίζει ότι πέθανε αυτός. Γνωρίζει ότι θα πάει, γνωρίζει ότι θα τον αναστήσει και θα ξεσκεπαστεί το πρόσωπό του και θα πούνε δόξα τω Θεώ που έστειλε έναν άνθρωπο και κάνει τέτοιες δουλειές. Ή να δοξαστεί, λέει, ο Υιός του ανθρώπου, του Θεού, δι' αυτού του τρόπου, δι' αυτής της ασθενείας. Ουκ έστει προς θάνατον. Γι' αυτό, καμιά φορά, αν σας συμβαίνει κάτι, μην το παίρνετε από τα μαύρα πάντοτε. Πολλές φορές το κάτι αυτό, παρότι είναι σοβαρό, ίσως να είναι και ένας θάνατος ακόμη, να είναι προς το συμφέρον. Και αυτού που αποθνήσει, έστω και αν έφυγε αμαρτωλός, για να φύγει λιγότερο αμαρτωλός, γνωρίζοντας ο Θεός ότι δεν μετανοεί, και ότι μπορεί να υπάρξει εκδοχή ο θάνατος αυτού να συμμαζέψει μερικούς άλλους από το περιβάλλον. Ένας θάνατος πολλές φορές, ένα πέρθος σε ένα σπίτι, όπως ένα ναυάγιο, μια ασθένεια, συστέλνει τους ανθρώπους, διότι εμείς ξεχνάμε με τα εύκολη. Έτσι ακριβώς συνέβη και εδώ. Μην το παίρνετε πάντοτε από την ανάποδη πλευρά. Όχι, λέει, αυτός ο θάνατος δεν είναι θάνατος όπως το νομίζετε. Είναι υπέρ της δόξης του Θεού αυτό. Ας πεθάνει ο άνθρωπος. Εφόσον υπάρχει ανάσταση πίσω. Και έχει μια παρένθεση και λέγει, ηγάπα ο Ιησούς την Μάρθαν, την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον. Δηλαδή είσατε οικογενειακά του πρόσωπα. Δηλαδή το έρθαν πρόσωπα που δεν ενδιαφέρεται αμέσως. Όσον ήκουσεν ότι ασθενεί, από την ημέρα που έμαθε ότι ο φίλος του ασθενεί, έμεινε εν το τόπο όιν δύο ημέρες. Έπειτα μετά τούτο λέγει τις μαθητές, άγομεν στην Ιουδαία πάλιν. Άρα δεν είσατε εκεί. Πάμε στην Ιουδαία πάλιν. Λέγεις είναι αυτό οι μαθητές, ραβί, μην εζήτουνσε λιθάσε οι Ιουδαίοι. Και πάλι είναι πάλι εκεί. Αν διαβάσετε στο 12ο κεφάλαιο, στο 10ο κεφάλαιο, στίχος 31 του ιδίου του Ιωάννου, θα βρείτε ότι πήγαν να τον εισοβολήσουν και ο Χριστός μας έφυγε διαμέσου αυτών και απέφυγε, δηλαδή έδωσε τόπο τη οργή. Ούτε τους κατηράστη, ούτε τους ετοιμόρησε, έκαμε τον μικρότερον και έφυγε. Οι μαθητές λοιπόν, γνωρίζοντας ότι έφυγαν και πήγαν εκεί για να αποφύγουν τη μήνυ των Εβραίων, είπαν, πού θα πάμε, ξαναγυρίσουμε εκεί πέρα. Εμείς πήγαμε να αποφύγουμε, να δώσουμε τόπο στη οργή. Θέλαμε να λιθοβολήσουν. Θα ξαναπάς λοιπόν εκεί, εθελοντής τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός μας απεκρίθηκε και είπε, ουχή 12 εισήν εώρε της ημέρας. Εάν της περιπατεί εν τη ημέρα, ου προσκόπτει, ότι το φως του κόσμου τούτου βλέπει. Εάν δεν της περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, ότι το φως ουκ εστί είναι αυτό. Ταύτα είπε και μετά τούτο λέγει αυτής. Λέει, τι πάει να πει αυτό. Η ζωή του ανθρώπου, δηλαδή είπε, ουχή είναι 12 η ώρα στη ημέρα. Αν ο άνθρωπος βαδίζει την ημέρα, βαδίζει σωστά όπως θέλει ο Θεός και όχι στα σκοτεινά, στα κρυφά, στα υπόγεια και στα παράμερα, τότε λέει δεν φοβάται τίποτα. Εάν δεν βαδίζει τον νόμο του Θεού σωστά, βαδίζει στο σκοτάδι, τότε λέει φοβάται. Κατά συνέπεια εμείς δεν πάμε αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Εμείς ακολουθούμε τον δρόμο του Θεού.
Θα πάμε λοιπόν, και ο Θεός, όπως θα λέγαμε, βοηθός. Αυτό διδάσκει εδώ. Γυρίζει εν πάση περιπτώσει και του λέγει το εξής: Λάζαρος ο φίλος ημών και κίνηται. Γι' αυτό θα πάμε. Ακούνε αυτοί. Δεν μπορούν να ερμηνεύσουν το και κίνηται. Δεν μπορούν να το ερμηνεύσουν. Τι είπα να πει και κίνηται. Αλλά πορεύομαι ή να εξυπνήσω αυτόν. Και πάω να τον ξυπνήσω. Τι είναι αυτό πάλι. Είπουν οι μαθητέ αυτού: Κύριε, ή και κίνηται, σωθήσετε. Άμα κοιμάται θα ξυπνήσει. Να πάμε εμείς από εδώ να τον ξυπνήσουμε. Δεν μπορούσαν να πιάσουν ότι μιλάει για το θάνατο και τον θάνατο το λέει ύπνο ο Χριστός. Αυτό δεν το είχαν πιάσει. Γι' αυτό ο Κύριος αναγκάζεται να το ερμηνεύσει αυτό το πράγμα. Και λέει ο Κύριος, και απαντά ο Κύριος και λέει: Ηρήκει δε ο Ιησούς περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι δε έδωξαν ότι περί κοιμήσεως του ύπνου λέγει. Όταν ο Χριστός του μιλούσε ότι πέθανε, αυτοί λέγανε ότι κοιμάται από τον ύπνο συγχυσμένο. Τότε ουν είπεν αυτοίς ο Ιησούς παρησία: Λάζαρος απέθανε. Το καταλαβαίνετε. Τότε σήκωσαν τα χέρια επάνω αυτοί και χαιροδί μας ή να πιστεύσετε ότι ουκ ήμουν εκεί. Και αισθάνομαι μια χαρά για να σας δώσω ευκαιρία να δείτε πράγματα και να πιστέψετε. Δεν ήμουν εκεί πέρα που πέθανε. Τώρα λοιπόν θα πάμε για να τον εξυπνήσουμε. Αλλά άγομεν προς αυτόν. Και πάλι ο Θωμάς, μουρμουρίζοντας, πήγε κοντά και είπε νουν ο Θωμάς, ο λεγόμενος δίδυμος στις συμμαθητές: Άγομεν και εμείς να αποθάνουμε μετά αυτού. Πάμε, είναι τα τελευταία μας τώρα. Άνθρωπος. Και άνθρωποι έχουμε τα δικά μας. Και οι Απόστολοι είχαν τα δικά τους. Άλλος τον πούλησε, άλλος τον πρόδωσε, άλλος τον μουρμούρισε. Τι δεν έγινε. Μη ζητάμε, τελειώτης υπάρχει μόνο στο Θεό. Και τούτης κανένα δεν απέρριψε ο Κύριος. Εδώ όμως έμεινε αυτό. Και εμείς ακόμη, παρότι είμαστε στον 20ο αιώνα, τα κημητήρια τα λέμε νεκροταφεία. Και αν κανείς ερωτηθεί γιατί φοράς μαύρα, πέθανε το παιδί μου, πέθανε ο πατέρας μου. Δεν λέει εκοιμήθη το παιδί μου, εκοιμήθη ο πατέρας μου, πέθανε. Και τα κημητήρια λέγεται Α νεκροταφείο, Β νεκροταφείο, Ξαναστάσιο νεκροταφείο, Γ νεκροταφείο κλπ. Και εν τούτης η Εκκλησία δεν δέεται υπέρ νεκρών, αλλά υπέρ και κοιμημένων. Αλλά ο διάβολος, ο οποίος γνωρίζει να απελπίζει τον άνθρωπο, κάνει τη διδασκαλία τη δικιά του. Έχασα εγώ τον άνθρωπό μου. Λες ήταν κλειδί και τον έχασε. Τι πάνε να πει έχασε τον άνθρωπό σου. Υπάρχει μεγαλύτερα έμεσος βλασφημία από αυτού. Χάνεται ο άνθρωπος. Δεν χάνεται ο άνθρωπος. Αυτά λέγονται κινητήρια. Και ο άνθρωπος κοιμάται. Δεν κοιμάται βέβαια 2 ώρες, 5 ώρες, 6 ώρες, 10 ώρες. Κοιμάται περισσότερο. Όμως κάποτε θα χτυπήσει ένα ξυπνητήρι που θα ξυπνήσει. Αυτό διδάσκει εδώ και αυτό λέγει εδώ. Πράγματι πρόκειται περί ύπνου. Δεν πρόκειται περί θανάτου. Ο άνθρωπος κοιμάται. Δεν θέλει να το καταλάβει. Πες μου, όταν κοιμάσαι είσαι νεκρός ή ζωντανός. Και από εκεί θα ξεκινήσει το θέμα. Θα πει κανείς είμαι ζωντανός. Τότε πώς σε κλέβουν εφόσον είσαι ζωντανός. Και σε αφήνουν γυμνών. Και λες, μα δεν ξέρεις ότι το πρώτο ύπνο είναι θάνατος. Άρα, τι θα μου πει σε διάφορες περιπτώσεις. Ότι ζεις, πώς σε κλέβουν. Τι θα πεις, ότι πέθανες, πώς αναπνέεις. Είναι μυστήριο. Όπως αδρανεί το σώμα κατά τον ύπνο, έτσι αδρανεί και εκεί το σώμα. Αλλά η ψυχή υπάρχει. Και κύλα πράγματα. Μα τώρα ο Κύριος Μάτης αναφταφόντα. Κοιμόσατε. Σε Ανάσταση. Κοιμηθήκατε χθες το βράδυ. Ξυπνήστε σήμερα.
Τι έκανατε το βράδυ, κοιμηθήκατε, πεθάνατε. Και σήμερα ξυπνήσετε. Πώς ξυπνήσετε, διότι χτύπησε το ρολόι. Γιατί ήταν αυτός ξυπνήσετε. 500 ρολόγια να χτυπάνε και 1000 καμπάνες, δεν ξυπνάγατε. Ξυπνήσατε όμως. Ο ήλιος θα δύσει τώρα. Πεθαίνει. Τον πρόεδρο πίσω, εδώ είναι. Ανάσταση. Αν ένας δεν είχε δει ήλιο, δεν είχε δει ανατολή ήλιου και του λέγες, ξέρεις το βλέπεις αυτό, θα ξαναβγεί το πρωί. Α, δεν ξέρω πώς θα βγει το πρωί αυτό. Σαν το βλέπεις ξαναβγεί. Πήγαινε σε ένα δέντρο το χειμώνα και πάρα σε κούρι και κόφτο. Ούτε δακρύζει, ούτε κλαίει, ούτε τίποτα. Το βλέπεις την άνοιξη, αρχίζει να βγάζει νερό, βγάζει βλαστάρια, βγάζει φύλλα. Βρε, δεν ήσουν νεκρό. Όχι, χαμένο ήμουν στο χειμώνα. Και τώρα ανέστην την άνοιξη. Γιατί, για να υπενθυμίσω σε σένα το βασιλιά μου, ότι έτσι κι εσύ, νεκρός θα γίνεις κάποια μέρα, κάποιος χειμώνας από πάνω και σένα, θα μπουν μερικά μάρμαρα παγωμένα, αλλά μια μέρα θα φυτρώσεις όμως. Και ο ίδιος συμβαίνει και στο σπορτά. Σπύρουν από το Σεπτέμβριο σε ορεινάς περιοχάς. 5-10 μέτρα χιόνι όλο το χειμώνα. Το Μάιο όμως, πας εκεί πέρα το βλέπεις, πρε πού ήσουν εσύ, από κάτω εκεί ήμουνα, χυμόμουνα. Και τώρα που ήρθαν οι κατάλληλες συνθήκες, τώρα βγαίνω επάνω. Από χίλιες πλευρές μας ομιλεί περί της Αναστάσεως. Αλλά δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να το πιάσουμε αυτό το πράγμα. Ότι ο θάνατος και η Ανάσταση είναι συνδεδεμένα αυτά. Δεν είναι ξεχωριστά. Εδώ οι περισσότεροι θέλω να πιστεύω είστε από αγροτικές περιοχές. Αλλά κι αν δεν είστε, σας λέγω το εξής. Πάρετε κατά αυτάς, τώρα γύρω από το Πάσχα κλπ, πάρετε μια ανεμόνη, μια παπαρούνα που λένε στο χωριό μου, έτσι, μια παπαρούνα. Αυτό το κόκκινο πράγμα. Και ανοίξτε το. Θα βρείτε μέσα ένα βυζοντενό σταυρό. Ανοίξτε το. Κόκκινο απ' έξω, όμορφο. Είναι η Ανάσταση. Αλλά μέσα όμως είναι ο Βυζαντινός σταυρός. Είναι η Μεγάλη Παρασκευή μέσα. Είναι ο θάνατος μέσα. Κοιτάξτε το και δείτε. Τα πάντα ομιλούν περί του θανάτου και της Αναστάσεως. Περί της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως. Τα πάντα ομιλούν. Γι' αυτό λοιπόν και εδώ αυτοί δεν το είχαν πιάσει και ο Κύριος λέει, πέθανε έτσι λέει. Και θα πάμε και θα δείτε τώρα πράγματα και χαίρομαι που δεν ήμουν εκεί πέρα, διότι θα μου δοθεί ευκαιρία να τον αναστήσω. Γιατί αν ήμουν εκεί δεν θα τον άφηνα να πεθάνει. Όμως τώρα θα δείτε πράγματα που θα τρίβετε τα μάτια σας. Εν πάση περιπτώσει, αποτέλεσμα είναι, ξεκίνησαν, δεν μίλησαν. Ελθόμουν ο Ιησούς έβρεν αυτόν 4 ημέρες ήδη έχοντα εν το μνημείο. 4 μέρες τον είχαν τάψει. Υπάρχει το μνημείο μέχρι σήμερα, όπως σας το έδειξα ένα βράδυ. Το έχουν δυστυχώς μουσουλμάνοι. Και πληρώνουμε εισιτήριο για να μπούμε κάτω στον τάφο του Λαζάρου σήμερα. Ελθόν λοιπόν είπε τετραήμερος ή το εν το μνημείο. Ειν δε η βιθανία εγγύς των Ιερουσαλήμων ως από στα 2,15, 2 μίλια περίπου. Και πολλοί από των Ιουδαίων ελιλήθησαν προς την Μάρθαν και Μαρίαν ή να παραμυθίσονται αυτά περί του αδελφού αυτών. Και πολλοί κόσμος επήγαν να τους παρηγορήσουν τις αδελφές. Η ουν Μάρθα ως ήκουσεν ότι ο Ιησούς έρχεται υπήθησεν αυτόν. Η Μάρθα φέρετο η μεγαλυτέρα. Έφυγε, άφησε τον κόσμο με τη Μαρία στο σπίτι αυτοί που είχαν πάει να συλληπηθούν και βγήκε και πήγε εις προϋπάντηση και τον συνήθισε τον Χριστό μας. Υπάρχει ο λίθος αυτός μέχρι τη σήμερον, όπου εκάθισε ο Χριστός μας που μίλησε με τη Μάρθα τα περιστατικά του θανάτου και της Αναστάσεως. Αν γονατίσετε και προσυνήσετε, είναι μοναστήρι, είναι νεραμονή εκεί πέρα, γυναικεία, έχει το άρωμα που έχει ο Πανάγιος Λάφος. Ιούν Μάρθα ως ήκουσεν ότι ο Ιησούς έρχεται υπήντησεν αυτό. Μαρία δε εν το οίκο εκαθέζετο. Μαρία κάθισε με τους επισκέπτες στο σπίτι. Είπε νουν η Μάρθα προς τον Ιησούν, Κύριε, ή εισόδε, εάν ήσουν να του λέει εδώ, ο αδελφός μου ούκανε τεθνίκη, δεν θα πέθανε ο αδελφός μου, αν ήσουν να εδώ. Αλλά, και νυν όμως είδα, και τώρα ακόμη γνωρίζω, ότι όσα αν αιτήσει το Θεόν, δώσει ο Θεός. Δεν το πιάνει ακόμη ότι είναι αυτός ο Θεός. Όμως ξέρω, λέει, γνωρίζω από άλλα περιστατικά
ότι έχεις τέτοια παρησία στο Θεό, ότι τώρα αν ζητήσεις ό,τι δύσκολο θα σου δώσει ο Θεός. Λέγει αυτή ο Ιησούς, αναστήσεται ο αδελφός σου. Θα αναστηθεί ο αδελφός σου, λέει. Αυτή όμως ενόμισε ότι θα αναστηθεί στην κοινή ανάσταση, στο τέλος που θα αναστηθούν όλοι. Έτσι ενόμισε. Λέγει αυτό Μάρθα, είδα ότι αναστήσεται εντι αναστάσει εντι εσχάτη ημέρα. Το πιστεύω, λέει, το γνωρίζω, ότι θα αναστηθεί τότε εντι εσχάτη ημέρα, θα αναστηθεί ο αδελφός μου. Αλλά δε, ο Χριστός μας δεν μιλούσε για την τότε ανάσταση, μιλούσε για τώρα. Γι' αυτό συνεχίζει και έτσι λέγει. Είπεν αυτή ο Ιησούς, εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ, ουμή αποθάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο? Τελειώνοντας λοιπόν αυτή τη συζήτηση με τον Χριστό μας, τον άφησε και έφυγε λάθρα και πήγε και ειδοποίησε τη Μαρία. Η Μαρία με τη σειρά της άφησε τους επισκέπτες και έφυγε. Η επισκέπτη, όπως αναφέρει στη συνέχεια, λάψει. Έτσι φανταζότανε. Και ακούστε τη συνέχεια. Ο διδάσκαλος πάρεστη και φωνήσε και λέει, εκείνη ο σήκουσε, γύρεται ταχύ και έρχεται προς αυτόν. Ούποδε ελιλήθη ο Ιησούς εις την κόμη. Χριστός έμεινε απ' έξω από το χωριό, δεν πήγε κοντά στο χωριό, αλλά είναι το τόπο όπου υπήδησαν αυτόν η Μάρθα. Εκάθισε εκεί και περίμενε εκεί. Δηλαδή εν διαπουσία της Μάρθας να φωνήσει την αδελφή της, ο Χριστός δεν μετεκινήθη από εκεί, έμεινε εκεί πέρα έξω από το χωριό. Ιούν Ιουδαίοι, οι όντες μεταυτοί σε διοικία και παραμυθούμενοι αυτοί, αυτοί που είχαν πάει να συλληπιθούν, ειδότες η Μαρία ότι ταχαίως ανέστη και εξήλθεν, οικολούθησαν αυτοί λέγοντες ότι υπάγει στο μνημείο να κλάψει εκεί. Ιούν Μαρία, ως ήλθεν όπου είναι ο Ιησούς, ειδούσα αυτόν, έπεσεν επ' αυτού εις τους πόδας, λέγουσα αυτό, Κύριε, ή εις όδε ου κάνα πεθανέ μου αδελφός. Ακριβώς τα ίδια λόγια που είχε πει και η αδελφή της. Ιησούσουν ως είδεν αυτήν κλαίωσαν και τους συνελθώντας αυτοί οι Ιουδαίους κλαίοντας, ενευρυμίσατο το πνεύματι, ενευρυμίσατο το πνεύματι, και ετάραξεν αυτόν, και ετάραξεν αυτόν. Εδώ οι ερμηνευτές λένε ότι σαν άνθρωπος και αυτός, σαν και άνθρωπος αυτός, βλέποντας αυτό το κοπετό και το φρύνο, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί καμιά φορά, παρασυρώνεθα για να δακρύσουμε ή να κλάψουμε σε ένα μέρος που δεν είχαμε καμιά διάθεση να κλάψουμε. Βλέποντας όμως τον σπαραγμό, ξέρω εγώ, μιας μητέρας, ενός παιδιού, ενός πατέρα κλπ, παρασύρεται η ανθρωπίνη φύση μας, παρότι διάφορα αισθανόμεθα μέσα μας και κλαίωμε. Εδώ λοιπόν λένε οι ερμηνευτές ότι το Πνεύμα του Άγιον κατά κάποιον τρόπον τον επιπλήττει, τον μουθετεί δηλαδή, ώστε να μην κλάψει, και μαζεύτηκε. Όμως εξεδηλώθη η ανθρωπίνη φύση και δάκρυσε, όπως αναφέρει εδώ, και δάκρυσε ο Ιησούς. Πράγμα το οποίο έχει παρεξηγηθεί από πολλούς και λένε, να ο Χριστός έκλαψε και εμείς θα τα κλάψουμε. Η μητέρα του, λέει, τράβηξε τα μαλλιά της και έκλαψε κάτω από το σταυρό και εμείς δεν θα κλάψουμε. Γιατί δεν θα κλάψουμε εμείς? Βάση περιπτώσει θα σας πω. Και ετάραξαν αυτόν, εαυτόν, και είπε, πού τεθήκατε αυτόν? Καλά, εσύ που ξέρεις από μακριά ότι πέθανε, που ξέρεις ότι είναι για τη δόξα του θα τον αναστήσεις, δεν ξέρεις τώρα πού τον βάλαμε? Εδώ είναι η περίπτωση που δείχνει ο Θεός ότι ήταν και άνθρωπος. Υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο δύο σκέλη, τα θαύματα του Ιησού και η ανθρωπίνη φύση του Ιησού, που ρωτάει πού τον βάλετε και συνέχεια τον ενιστά. Εσύ που έχει δύναμη να ανοίξει τον τάφο και να διατάξει π.χ. να έρθει πίσω, και έναν άνθρωπο που αρχίζει πλέον να βρωμάει, να τον δίνει ελεύθερον,
Δεν ξέρεις τι τον βάλανε. Εδώ είναι η ανθρωπίνη φύση του Ιησού. Ο Χριστός ήταν θεάνθρωπος. Έχει πλευρές που αποδεικνύει τη θεότητά του και έχει και πλευρές που αποδεικνύει την ανθρωπότητά του. Γι' αυτό ο Άγιος Πρόκλος, ο επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, μαθητής του Θείου Χρυσοστόμου, για τις δύο φύσεις του Ιησού έχει πει επιγραμματικό στα εξής: ορώ τα θαύματα και ανακηρύττω τη θεότητα, βλέπω τα πάθη και ούκ αρνούμαι την ανθρωπότητα. Βλέπω ανοίγει τάφους, διώχνει δαιμόνια, φτιάχνει με λίγο σάλιο και χώμα, μάτια κλπ. Θεός, ανακηρύττω τη θεότητα. Αλλά τον βλέπω να πεινάει, τον βλέπω να κοιμάται, τον βλέπω να ρωτάει, τον βλέπω να γωνιά, τον βλέπω να δακρύζει. Δεν μπορώ να αρνηθώ ότι ήταν και άνθρωπος και ούκ αρνούμαι την ανθρωπότητα. Αυτή είναι η περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει του λένε, έρχου Κύριε και είδε, έλα να σου δείξουμε. Εδάκρισεν ο Ιησούς, εδάκρισεν. Άλλο δάκρυσα και άλλο μαλλιοτραβήχθηκα. Και άλλο γυρίζω τα κάδρα ανάποδα και τρία χρόνια δεν πάω στην εκκλησία. Έτερον εκάτερον. Αλλά κρίσεις ανθρώπινο είναι. Συμμετέχεις στον πόνο του άλλου. Αλλά τον ακραίες, τον μαυροφορείς, τον ακλίνεις στο σπίτι, τον αδιώχνεις στο γλυκό και. Αυτό είναι απιστία. Είναι αθεία. Χριστός ήρθε στον κόσμο να βγάλει τα μαύρα από τους ανθρώπους, να τους αφήσει μόνο για μόδα. Μόνο για μόδα. Αλλά εμείς δυστυχώς δεν το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Και μάλιστα πολλοί παρεξηγούν τους ανθρώπους οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο κλάμα τους, στο πένθος τους κλπ. Που αυτοί με λίγες μέρες θα γλεντούν έπειτα έξω. Τώρα μπόρα είναι εκεί πέρα, έπειτα θα γλεντούν έξω εκεί. Και δεν είναι ξένο αυτό που σας λέγω. Θυμούμαι όταν εκοιμήθη η μητέρα μου, μέσα στα αδέρφια υπάρχει και ένας στρατηγός. Ήρθε και αυτός γρηγορότερα από εμάς, ήταν στη Θεσσαλονίκη τότε. Σχολή πολέμου, ξέρω εγώ που ήταν. Λοιπόν, σε μια στιγμή την ημέρα της κηδείας στάθηκε μέσα στον κόσμο και γυρίζει σε μένα και μου λέγει, δεν μου λέει, μου λέγει έτσι επί λέξη, τρελή είμαι, θα εμείς εδώ πέρα μέσα. Εγώ μυρίστηκα τώρα περί τίνους πρόκειται. Δεν ξέρω τι. Δεν είμαι ψυχίατρος, του λέω, δεν ξέρω. Έτσι φαίνεται, μου λέει, ότι είμαστε τρελοί. Εγώ δεν σας είπα τρελούς. Και γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί κλαίγανε και εγώ δεν έκλαιγα. Και αυτό δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει. Δηλαδή τρελοί είμαστε εμείς που κλαίμε. Εσύ ο γνωστικός που δεν κλαίς. Έτσι του λέει ο διάβολος στα αυτιά. Καταλάβατε. Έτσι είναι οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν. Και δεν ξέρουν τι πάνε από τη θάνατος. Και λένε, έχασα εγώ τον άνθρωπό μου. Μα βίδα ήταν ο άνθρωπος το χάρη. Ένας Θεός ήρθε κάτω και πέθανε για αυτόν τον άνθρωπο. Και εσύ μου λες, έχασε τον άνθρωπό σου. Και του βάλει μαύρη σημαία του Θεού. Και του λες, κακώς έβαλε το χέρι εδώ. Ρε, εγώ πέθανα. Και εσύ θα πεθάνει. Η μάνα μου πέθανε. Και εσύ θα πεθάνει. Γιατί θα πεθάνει. Εδώ φύγει το γραμμάτιο αυτό. Στον έδωσα εγώ το θάνατο. Με τα χέρια σου τον έφτιαξε. Εγώ ίσα ίσα κατέβηκα για να σε αναστήσω. Θα σε αναστήσω. Αλλά δεν πιστεύει στην ανάσταση. Γι' αυτό και ακριβώς μου μαυροφορεί. Γι' αυτό και ακριβώς τα βλέπεις πέρτημα τα πάντα κλπ. Εν πάση περιπτώσει. Άλλοι που λένε πάλι ότι η Παναγία έκλεψε, μάλλον τραβήθη κλπ. Γιατί λέει έκλεψε η Παναγία? Πρώτα-πρώτα δεν ήμουνα εκεί και δεν ξέρω αν έκλεψε η Παναγία. Συ που ήσουνα, κάνω εσύ, για να μην ρωτάει γιατί κλέσει. Δεύτερον, η Παναγία δεν ήξερε την ανάσταση. Εσύ ξέρει την ανάσταση και την είδε την ανάσταση. Και αν έκλαψε η Παναγία σαν μάνα, δεν την ήξερε την ανάσταση. Δεν γνώριζε την ανάσταση. Εγώ την ξέρω την ανάσταση όμως, την είδα την ανάσταση. Και γνωρίζω περί τίνους πρόκειται. Λοιπόν, πώς θα κλάψω και πώς θα με προχωρήσω και πώς θα κηρυξώ του Θεού για μαρτυρία. Σαν τρεις-τέσσερα αδελφοί Πέπα, ίσως να τους ξέρετε, ένας εξ αυτών πέθανε απρόπτος και ένας από τους αδελφούς των πήγε να εξομολογηθεί σε ένα γέροντα που ήταν στην ανάληψη του Παγκράτη, τον πατέρα Ιερώνυμο. Ένα πένθος εδώ πέρα, 40 δάκτυλα. Του λέει, τι είναι αυτό Μανολάκι? Λέει, χάσαμε τον αδελφό μας γέροντα. Τι λέει, τι είπα να πει, λέει, τον χάσατε? Λέει, πέθανε. Α, πέθανε. Και εσύ έβαλες μαύρη σημαία, ε. Διαφωνείς με το Θεό, του λέει, και έβαλες μαύρη σημαία εσύ, ε, Μανολάκι. Το έβγαλε ο Μανολάκι και μάζεψε, δεν ξέρω τι το έκαμε.
Αυτή είναι η υπόθεση πραγματική. Έλεγαν οι Ιουδαίοι, όταν είδα και τον Χριστό μας ότι δάκτυσε, είδε πως εφήλει αυτόν, κοίταξε λέει, τον αγαπούσε λέει πραγματικά αυτόν. Την έστε εξ αυτόν είπων, ούκη δύνατο ούτως, ο ανοίξας στους οφθαλμούς του τυφλού, είχε κανένα άλλο φθαλμό, γρηγορότερα ο Χριστός μας, ποιήσε είναι και ούτως μη αποθάνει. Δεν μπορούσε λέει να το κάνει λέει αυτό το πράγμα. Ιησούς ουν πάλι εμβρυμόμενος εν εαυτό έρχεται εις το μνημείο. Ειν δε σπήλαιον και λίθος επέκειτο. Ήταν ένα σπήλαιον που τον είχαν βάλει κάτω και πάνω είχαν βάλει ένα μεγάλο λιθάρι. Λέγει ο Ιησούς, άρατε τον λίθον, σκώστε τον λίθο από εκεί. Λέγει αυτό η αδελφή του τεχνικότος η Μάρθα. Κύριε, μη. Γιατί η Μάρθα ήδη όζει, βρωμάει. Τεταρτέως γαρεστή, 4 ημερών, βρώμησε. Κάνεις κανένα αστείο, τι λες εκεί πέρα. Ο Κύριος γυρίζει και έτσι λέγει, ου κήπον σύ, ότι αν πιστεύεις, όψη την δόξα του Θεού. Δεν σου το είπα αυτό το πράγμα. Πήρα μου το λίθον. Σιώπα λοιπόν, κάθε στην άκρη σου κοίταγε. Σήκωσαν λοιπόν τον λίθον. Ου είναι ο τεθνικός κείμενος. Εκεί που τον είχαν βάλει μέσα κάτω, κατεβαίνεις 17, 18, 20 σκαλιά κάτω στο βάθος του σπηλιών αυτό. Ο δε Ιησούς ήρεξε ο θαλμός αυτού άνω και είπε, Πάτερ, ευχαριστώσι ότι ακούεις μου. Εγώ δε είδην ότι πάντο με ακούεις, αλλά δια των όχλων τούτων τον περιεστώτα. Εγώ ξέρω τι θα κάνω και τι θα γίνει. Αλλά θέλω να ειδούνε και αυτοί ότι είμαστε ένα. Γι' αυτό δεν προσέρχεται το Χριστός να πάρει δύναμη από τον Πατέρα για να τον αναστήσει. Λες και δεν ήταν Θεός. Αλλά για να δούνε οι άλλοι ότι πράγματι είναι από το Θεό τους ο άνθρωπος. Δεν είναι σατανικός όπως λέγανε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Καταλάβατε. Αλλά δια των όχλων τούτων των περιεστώτα είπων. Ή να πιστεύσουν ότι εσύ με απέστειλες. Και τάφτα λοιπόν φωνή μεγάλη εκράβγαζε. Λάζαρε, δεν βρω έξω. Έλα έξω. Και εξήλθεν ο τεχνικός δεδεμένος τους πόδας και τα σχήρας κυρίες. Κυρίες είναι στενή και ρωμένο. Στενή και ρωμένο. Τον είχαν δέσει τα χέρια του και τα πόδια. Δηλαδή. Και βγαίνει ο Λάζαρος. Και οι όψεις αυτού σουδαρίο περιεδεδετό. Αυτό που δένει με το κεφάλι, με τη σιαγόνα. Λέγει αυτός ο Ιησούς, λύσατε αυτόν και άφετε υπάγειν. Λύστε του τα χέρια και τα πόδια και αφήστε τον να περπατήσει. Τι είναι το ερώτημα, γιατί Κύριε εσύ ο οποίος τον έφερες από τον Άδη που λέμε, γιατί τον έφερες με δεμένα τα χέρια και με δεμένα τα πόδια, για να του λύσει και τα χέρια και τα πόδια. Λέω ένα μάθημα που πρέπει να το ξέρουμε όλοι. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εσείς. Το άλλο που έκαμα εγώ δεν το μπορούσατε εσείς, το έκαμα εγώ το άλλο. Εγύρισα εγώ την ψυχή πίσω. Εγώ τον έβαλα ξανά σε κίνηση αυτόν. Αυτό δεν το μπορούσατε, αυτό το μπορείτε όμως. Λοιπόν, αυτό που μπορείτε εσείς θα το βάλετε εσείς. Αυτό που δεν μπορείτε εσείς θα το βάλω εγώ. Θέλω να είμαστε συνεταίροι. Αυτό δεν ήταν για τότε, είναι πάντοτε. Κάτι που μπορείς να το κάνεις μόνος σου, κάτι που υπάρχει εδώ, μα το φάρμακο, μα η βοήθεια, μα, θα το κάνεις μόνος σου, θα ανατρέξεις, θα κοπιάσεις, θα εξευτελιστείς, θα υποχρεωθείς. Μην το περιμένεις από τον ουρανό. Αν όμως δεν υπάρχει εδώ και δεν το δίνασε, τότε ζήτησε το, θα σου το δώσει. Αυτή είναι η μία πλευρά της ερμηνείας. Η δευτέρα πλευρά της ερμηνείας είναι η εξής. Σεις κύριοι πονηροί Ιουδαίοι που τον εσαβανώσετε, σεις λύστε του τα χέρια. Γιατί όταν θα φύγω θα πείτε ότι ήταν φάντασμα. Λύστε του εδώ, εσείς οι ίδιοι που τον εσαβανώσετε εδώ μπροστά, καταπιαστείτε να δείτε ότι δεν είναι βρικόλακας, δεν είναι φάντασμα. Δεν είναι πνεύμα, είναι άνθρωπος, είναι ο πραγματικός
αυτόν τον οποίον εσείς ετοιμάσετε, τον αμπαλάρετε και τον εθάψετε και τον εκφραγίσετε κλπ. Για να αποδειχθεί, να καταπιαστούν, να δουν ότι πράγματι είναι η σάρξη του, είναι ο ίδιος ο φίλος τους, ο χωριανός τους. Γιατί ασφαλώς δεν πήγαν από την Αμερική, ήταν εκεί οι χωριανοί, εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι ήσαν προφανώς και συγγενείς της οικογένειας. Απόδειξη είναι ότι αυτοί που είχαν πάει να πούν συλληπιτήρια, όταν φύγαν οι αδελφές, έφυγαν και αυτοί και ήρθαν μαζί στο μνημείο. Ήσαν αυτοί. Το κάνει λοιπόν και γι' αυτό, ώστε ο άνθρωπος να έχει και αποδείξεις. Γιατί τα έχει αφήσει τα λείψανα εδώ τα ολόσωμα και υπάρχουν? Για τους απίστους ομάδες. Για τους δυσπίστους ανθρώπους. Πήγαινε, σου λέει, τον Άγιο Σπυρίδωνα να ειδείς τον Θεό. Πήγαινε στον Αγιάννη Κυρώσιο να τον ειδείς τον Θεό. Πήγαινε στον Άγιο Διονύσιο να τον ειδείς τον Θεό. Πήγαινε στους Αγίους να τον ειδείς τον Θεό. Πήγαινε στο νερό που διαβάζει ο παπάς να τον ειδείς τον Θεό. Πήγαινε στο βασιλικό που διαβάζει ο παπάς να τον ειδείς τον Θεό. Αφήνει και πράγματα ο Θεός που μπορεί ο άνθρωπος με τις αισθήσεις του να πληροφορείται για ένα πράγμα που δεν μπορεί να το πιάσει διαφορετικά. Δεν ξέρω αν έχετε δει πώς έθαπτον οι Εβραίοι και πώς ετάφει ο Χριστός μας και πώς ετάφει και αυτός ο Λάζαρος. Φασκιονώσανται, χρησιμοποιούσαν μια κόλλα η οποία ήταν από αλόι και από σμύρνα, δηλαδή ήταν μια κολλητική ουσία όπως η ρητίνη, όπως το ρετσίνι που λέμε. Αδιαφόρως αν η αλόι και η σμύρνα είναι και εσάνς, βγάζει και άρωμα, έτερον εκάτερον, όμως είναι ένα πράγμα τέτοιο. Άλυφαν λοιπόν το σώμα και έπαιρναν μια φαστιά πλατιά να σεντώνει και τον έκαναν όπως κάνουμε ένα επίδεσμο στο χέρι μας και το δένουμε. Όταν πάγωνε αυτό γινόταν μπετόν αρμέ και εν τούτης σηκώθηκε αυτός και βγήκε έξω. Δεν πρόκειται εδώ περί φανταστικού πράγματος, διότι ο Λάζαρος είναι υπαρκτών πρόσωπων. Όπως αναφέρει στη συνέχεια, λέγει ότι οι Φαρισαίοι και οι λοιποί πήραν απόφαση να τον σκοτώσουν τον Χριστό, διότι γίνεται αιτία να ακολουθούν όλοι κοντά του με τα θαύματα που κάνει. Λοιπόν, συμφέρει, λέγει, για να χάσουμε και τον τόπο μας. Ιούν συνήγαγον οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συνέδριον και έλεγον, τι ποιούμε, τι θα γίνει τώρα? Ότι ούτως ο άνθρωπος, για τον Χριστό μας, πολλά σημεία ποιεί, τι θα κάνουμε, κάνει θαύματα. Εάν αφόμεν αυτόν ούτω, αν τον αφήσουμε όπως πάει, πάντες πιστεύουν συν εις αυτόν και ελεύσονται οι Ρωμαίοι και αρούν συν ημών και τον τόπον και το έθνος. Εις δε της εξ αυτών Καϊάφας αρχιερές ον του ενιαυτού εκείνου είπεν αυτής, εμείς ουκ είδατε ουδέν, εσείς δεν ξέρετε λέει τι θα γίνει, ουδέ διαλογίζεστε ότι συμφέρει ημίν ή να είσαι άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού και με όλον το έθνος απόλυτε. Συμφέρει, λέγει, να πεθάνει αυτός και να γλιτώσουμε εμείς, χωρίς βέβαια να γνωρίζει ότι αυτός ήρθε για αυτή τη δουλειά, για να πεθάνει, για να γλιτώσουν. Αλλά αυτοί βέβαια το τοποθετούσανε σε άλλο μέρος, να τον βγάλουν από τη μέση, ότι αυτοί θα εσώζονται και θα γλιτώνανε μοναχοί τους. Αυτά είναι τα περιστατικά που έχουν σχέση με τον θάνατο και με την Ανάσταση του Λαζάρου. Στη συνέχεια, όπως σας είπα, ο Χριστός μας έφυγε, αναφέρει εδώ πιο κάτω το εξής. Ιησούς ουν ουκέτη παρησία περί επάτια της Ιουδαίης, αλλά απήλθεν εκείθεν εις την χώραν εγγύς της ερήμου, εις Εφραίμ λεγόμενην πόλη, κακή διέτριβε μετά των μαθητών αυτού. Είναι δε εκεί στο Πάσχα των Ιουδαίων και αναφέρει τώρα προεξημερών του Πάσχα, παρακάτω επέστρεψε πίσω και είπε, εδώ αν διαβάσετε το 11ο του Ιωάννου και το 12ο του Ιωάννου, θα δείτε πράγματι ότι ο Χριστός μετά την Ανάσταση του Λαζάρου έφυγε, πήγε έξω, έμεινε περίπου 4 μήνες όπως λένε οι ερμηνευτές και επέστρεψε προεξημερών του Πάσχα και γίνεται η βαϊοφόρος, την οποία σας είπα θεουθέλοντος να τη μιλήσουμε στην άλλη ομιλία. Τώρα,
αναφορικώς με αυτά τα οποία ελέγχθησαν, βγαίνει ότι και εμείς είτε το θέλουμε είτε όχι θα πεθάνουμε, οσοδήποτε χριστιανοί κι αν είμεθα. Δεν ήταν φίλος του Χριστού ο Λάζαρος, γιατί τον άφησε και πέθανε? Δεν ήταν φίλος του Χριστού η μάνα του, γιατί την άφησε και πέθανε? Δεν είναι θέμα σοβαρό ο θάνατος. Ο θάνατος, αγαπητοί μου, για τον πιστόν είναι ένα μικρό επεισόδιο. Είναι όπως είναι το πουλί μέσα στο αυγό. Αν ερωτηθεί το πουλί μέσα στο αυγό, κάτω από τις θερούγες της μάνας του που το εποάζει, και του πει η μάνα του, θέλεις να βγεις έξω? Όχι, κύριε, κουβάρι μέσα εκεί. Δεν θέλει να βγει έξω. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Κλωσοπούλι κουτό είναι ο άνθρωπος, που δεν θέλει να πεθάνει. Φοβάται τον θάνατο. Γλυκά, λέει, η ζωή. Σοβαρά? Πού τη βρήκε στη γλύκα? Εδώ, αν πας στα νοσοκομεία, αν πας στα τρελοκομεία, αν πας στα ανίατα, αν πας, αν πας στις φάμπρικες να δεις πως δουλεύουν οι άνθρωποι, αν πάτε να δείτε πως βγάζουν το ψωμί του υδρότα τους, τι θέλεις εδώ πέρα που κάνεις? Πάρα εσύ χάρη σε κάνα χαλιά εκεί πέρα. Γιατί? Δεν πιστεύει για τη ζωή πέραν του τάφου. Και πόσο ο θάνατος είναι ελευθερία από δέσμευσης, αυτό το θεωρεί βάσανο, ότι χάνεται απιστή. Και εφόσον βλέπει αυτόν τον Θεό που έγινε άνθρωπος, πέθανε και αυτός ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Πήγε με άλλου ταμείων. Και ανέστη έπειτα. Πρώτος αυτός, κοντά η μητέρα του, και συνέχεια θα αναστηθούμε και εμείς μία ημέρα. Και τούτος ο άνθρωπος απιστή. Δεν θέλει να δει πως έχει πραγματικότητα, γι' αυτό τρομάζει μπροστά στο θάνατο. Και μάλιστα αυτοί οι μεγάλοι κατεξοχήν μην ακούσουν θάνατο. Έχουν κατορθώσει μάλιστα και έχουν και νόμους επιτύχει ώστε να μην υπάρχουν γραφεία κηδιών κοντά τους στην περιοχή τους. Πηγαίνει στο Σύνταγμα να βρείτε γραφείο κηδιών, δεν υπάρχει, είναι η Γραν Βρετάνια εκεί, δεν πεθαίνουν εκεί πέρα. Τι πρόκειται να ζήσουν? Πηγαίνετε πιο πάνω στο Χίλτον να βρείτε γραφείο κηδιών, τίποτα. Απάνω από τους αμπελοκήπους, απάνω από τα γιατριάδα, ώστε να πεθάνουν. Εδώ δεν πεθαίνουν. Καταλάβατε? Χτύπα ξύλο. Κουνείς από τον τόπο σου, άλλα πράγματα ακούν που λένε και υπάρχουν. Δεν θέλει το θάνατο. Και τούτοι πότε αποφύγουν. Και μια και το λέω αυτό, σας πω ένα ηλαρό. Δεν θυμάμαι ποιο το συζητούσα προχθές αυτό το θέμα. Ή αν σας το έχω πει εσάς. Κάποιος μικρός από εδώ Έλλην έφυγε και πήγε στην Αμερική. Έζησε περίπου 60-70 χρόνια εκεί πέρα. Ήργα στο άνθρωπο, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια πιάτα έπινε. Και έκαμε ένα μικρό ποσό. Και ήρθε εδώ πέρα πλέον να ζήσει 10-20 χρόνια το υπόλοιπο, να φάει εκείνα που έφερε από εκεί πέρα. Ήρθε και πήγε στην Ομονία. Θέλα ξενοδοχείο της Ομονίας εκεί. Όμως είδε απέναντι την άλλη μέρα ότι υπήρχε γραφείο κηδιών. Όταν είδε αυτό, το πρωί χωρίς να πει τίποτα στον ξενοδόχο, ειδοποιεί ένα ταξί, παίρνει τις βαλίτσες του και φεύγει. Και πηγαίνει στην Εκάλη. Φεύγοντας τον ερώτησε ο αυτός, γιατί του λέει φεύγεται? Μήπως το προσωπικό, μήπως τι να σε αλλάξουν δωμάτιο, μήπως. Συμφέρον ήταν αυτού. Τόσο αυτού σου λέει, πώς κάνεις εδώ πέρα και μου δύο μου πελάτες, δύο. Δεν απήνεις αυτός τίποτα. Τα μάζεψε και έφυγε κοντά το μεσημεράκι και πήγε στην Εκάλη. Και έτσι ενίκιασε εκεί πέρα σε ένα ξενοδοχείο, ένα δωμάτιο και να μείνει εκεί. Αποτέλεσμα. Κοιμήθηκε το απόγευμα όμορφα, δροσερά καλοκαίρι ήτανε. Το βράδυ κατά τις 12:00 η ώρα δεν είχε ύπνο και βγήκε απ' έξω στη βεράντα να κάνει κανένα βόλτα. Εκεί που έκανε κάτι βόλτες απ' έξω στη βεράντα μόνος του, βλέπει απέναντι μια φωτεινή αυτή... μια επιγραφή φωτεινή και έλεγε «Το γραφείο διανυχτερεύει». Του είχε λοιπόν παράξενο, τι δουλειές είναι αυτές εδώ στην Ελλάδα, διανυχτερεύει και τα γραφεία. Το κόσμο κοιμάται. Τι είναι αυτό το γραφείο? Του κόλλησε περιέργεια. Τι το γραφείο που διανυχτερεύει? Αποτέλεσμα. Το πρωί το έχει βάλει στο πρόγραμμά του, θα πάρει το πρωί να του να βγει μια βόλτα προς τα εκεί να δει τι το γραφείο που διανυχτερεύει. Πάει εκεί πέρα και βλέπει γραφείο εκεί δύο. Δεν ήταν τελετών ακόμη, τώρα το κάμαν τελετών. Καταλάβατε? Να μην ακούγεται καθόλου κηδεία. Λοιπόν,
Τα μαζεύει, θα βγάζει εισιτήριο, έφευγε το Φρυδερίκ, ήταν τότε το υπεροκειάνιο Φρυδερίκ. Και φεύγει για την Αμερική, σου λέει: εγώ εδώ ήρθα να ζήσω, δεν ήρθα να πεθάνω. Και μπήκε από την προηγουμένη το βράδυ μέσα, γιατί θα έφευγε την άλλη μέρα το πρωί στις 7, για να μην μεταφερθεί το πρωί, δεν ήταν δυνατόν και τα διάφτα, και μπήκε από βραδύ. Τη νύχτα πέθανε. Δεν καθόρθωσε να φύγει. Καταλάβω. Αυτό είναι ο άνθρωπο. Και τούτη δεν θέλει να το πιστέψει. Ότι θα ζήσει δεν υπάρχει πληροφορία. Ότι θα πεθάνει δεν υπάρχει πληροφορία. Και δεν θέλει ο άνθρωπο. Μπορείτε τώρα να μου πείτε γιατί δεν θέλει. Ποιο δεν θέλει τον έλεγχο? Αυτό που έχει λερωμένα τα καρδιά του. Αυτό είναι. Τι αρωτήστε του διαχειριστά, του λογιστά, του ταμεία, που έχουν τα χαρτιά του εξισωμένα, το ταμείο, τη εντάξει κλπ. Ό,τι ώρα θέλει να σε πάνε να πει έλεγχο. Εγώ είμαι εντάξει. Διότι δεν έχουμε τακτοποιήσει λογαριασμού μα. Έχουμε λερωμένη τη φωλιά μα κάτω, διλεγόμενο, σαρκικό, κοσμικό, οικονομικό, διαβολικό κλπ. Γι' αυτό ακριβώ δεν τον θέλουν τον θάνατο. Γιατί να μιλάμε για θάνατο. Μη μου το λε, για μη σου το πω. Άμα γεμίσει γεμάτος ο κόσμος από νεκροταφεία εδώ πέρα, όπως τα λέμε εμείς, και από σταυρούς εκεί πέρα και από γραφεία κηδιών τώρα, τα οποία έχουμε το ονομάσει τελετών. Και είναι πιο προσοδοφόρος αυτή. Χρήματα πολλά βγάζουν οι άνθρωποι. Μπράβο. Αυτά είχα να πω αναφορικώς με την υπόθεση του Λαζάρου. Και σας εύχομαι μια μέρα να θα πάμε να τον βρούμε, να τον βρούμε ως δικηγόρο, ως υπεράσπιση. Διότι δεν τυχαίο γεγονός που 6 μερών του Πάσχα έβαλε την Ανάσταση αυτή και ψάλλει η Εκκλησία την Καινή Ανάσταση και λοιπά, πρωτοσουτάθους και τα διάφτα. Διότι για μεθαύριο την άλλη θα μιλήσει για του Χριστού μας ταφήν και Ανάσταση και κατ' επέκταση τη δικιά μας. Θα πληρώσουν το γραμμάτιο, αγαπητοί μου, το οφείλουμε αυτό το πράγμα. Πατάτες δεν τρως, ψωμί δεν τρως, νερό δεν πίνεις. Τι είναι αυτά, δεν είναι τυχαία? Για βάλε τον εαυτό σου κάτω να δεις τι φτιάχνεις. Βγάλε το φόσφορο, θα φτιάξεις μερικά σπίρτα. Βγάλε το σίδερο, θα φτιάξεις κανένα δύο καραφιά. Βγάλε το ασβέστη, βγάλε το νευγάλτα. Τι είναι, είναι γραμματοφύλλη στη γη. Πώς το φύγεις, θα πληρώσεις. Πώς θα γίνει, λες. Γραμμάτιο, χου σήκες, χου να πελές. Πώς θα φύγεις από εδώ. Το γραμμάτιο πληρώνουμε. Αυτά που οφείλουμε πληρώνουμε. Διαφόρος αν ο καλός Θεός μας αύριο θα μας αναστήσει όλους και θα υπάρχουμε στην αιωνιότητα. Εκείνο που ενδιαφέρει εμάς είναι να είμαι θα. Με ψυχή, πως τη λένε, περιστερένια ψυχή, όχι κόρακος ψυχή, αυτό ενδιαφέρει. Ότι θα πεθάνουμε είτε το θέλουμε είτε όχι, και θα αναστηθούμε είτε το θέλουμε είτε όχι. Εκείνο μόνο που εξαρτάται από...